στο γήπεδο των Καθιανών. Η ομάδα του Πανακροτηριακού αντιμετώπισε τον Πόρο. Φιλοξενούμε επί χειροκροτούν τον κόσμο. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα στα Καθιανά για μία ακόμα φορά. Από τους μικρούς φίλους της ομάδας που έχουν βρεθεί και έχουν ανάψει τα καπνογόνα. Εδώ βλέπουμε και τον ισχυρό άντρα της ομάδας του Πανακροτηριακού αλλά και της Μόβιακ, τον Μανώλη Σβουράκη. Και η πρώτη επίθεση μόλις το 1 το λεπτό με τον Μπάτζιο, που δοκιμάζει το σούτ, την μπάλα έξω από το δεξί κάθε το δοκάρι. Η πρώτη απειλή λοιπόν. Ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό η μπάλα θα φτάσει μέσα στην μεγάλη περιοχή προς τα έξω για τον Λιονάκη. Αυτός θα βγάλει τη σέντρα, θα περάσει μπάλα από όλους. Μπερντίο στο σούτ, την μπάλα έξω από το δεξί δοκάρι. Στην πρώτη συμμετοχή, ένα από τα πρόσφατα μεταγραφικά αποκτήματα για την ομάδα του Πανακροτηριακού. 12ο λεπτό της αναμέτρησης, μπάλα στο Βασίλειο Μιχελάκη. Αυτός στο αριστερό και μια βολίδα άπιαστο γραμματικά σούτ. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Παπαδόπουλος και με αυτόν τον τρόπο ο Πανακροτηριακός προηγείται στο 12ο λεπτό με τον αρχηγό, τον Στέφανο Βασίλειο Μιχελάκη, ο οποίος θα πάει να πανηγυρίσει και στην εξέδρα βέβαια με όλους τους υπόλοιπους. Εκτέλεση corner στο 15ο λεπτό με τον Τζόρνταν. Ο Κοζάκης στην πορεία της μπάλας με προβολή και μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν που η ομάδα του Πανακροτηριακού στο πρώτο 15 λεπτό προηγείται με 2-0. Ξανά εδώ ο Κοζάκης πως πρόλαβε τον Καρβελιάκη, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-0 λοιπόν. Πανηγύρια στον πάγκο με τον Κοζάκη, τον Παδιεριτάκη, τον Γαλανάκη και όλους τους υπόλοιπους. Φάουλ εκτελεσμένο με πάσα. Ο Τζόρνταν έξω από τη μεγάλη περιοχή στο 26. Δοκιμάζει τη βολίδα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παπαδόπουλου. Περνάει και αυτή η φάση. Ο Πόρος σε μία από τις προσπάθειες για να καταφέρει να πετύχει κάποιο γκολ και να μειώσει. Η μπάλα θα φτάσει αριστερά στον Μαυροειδή. Αυτός θα κάνει τη σέντρα. Δεν μπορεί να μπει στην πορεία της μπάλας όμως ο Μαραθιανός. Η μπάλα περάσει out. Εκτέλεση φάουλ με τον Λιονάκη. Κεφαλιά που θα γίνει πάσα. Ο Μπαδιερτάκης, ο οποίος είχε περάσει αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, στο 50 λεπτό, θα προλάβει τον τερματοφύλακα και θα κάνει το 3-0. Διαστάσεις τριάμβου για την ομάδα του Γιώργου Κόλτσου με τον Σάκη Μπαδιερτάκη. Εδώ πολύ έξυπνα να προλαβαίνει τον τερματοφύλακα και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι η σειρά του αυτή τη φορά να πάει στον πάγκο και να παρηγυρίσει μαζί με τον τεχνικό του αλλά και όλους τους υπόλοιπους αναπληρωματικούς. Προσπάθεια για τον Πόρο, το συγκρότημα του Γιάννη Κοντάκη, ο οποίος είχε ντεμπούντο στον πάγκο της ομάδας του Ηρακλείου. Το σούτ την μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια. Δεν απειλεί τον Σιροκάκη. Εκτέλεση κόρνερ με τον Τζόρνταν. Κεφαλιά από τον Βουρβαχάκη. Η μπάλα θα περάσει out όμως. Μια προσπάθεια πάλι με ένα γέμισμα το οποίο θα γίνει. Ο Μπαδιεριτάκης θα μείνει όρθιος, θα κάνει το γύρισμα. Δεν μπορεί ο Μπερντίος, ο Δρακάκης θα χάσει μεγάλη ευκαιρία. Παπαδόπουλος θα απομακρύνει με τα πόδια τον κίνδυνο. Νέα επίθεση πάλι με τον Μπαδιεριτάκη να βγάζει τον Τζόρνταν. Τζόρνταν ο οποίος θα φύγει απέναντι στον Παπαδόπουλο, δεν θα δυσκολευτεί να τον νικήσει και να κάνει το 4-0 στο 72ο λεπτό. Η ομάδα του Γιώργου Κόλτσου φτάνει σε μια άνετη επικράτηση. Βλέπουμε εδώ και τον Τζόρνταν πως πανηγυρίζει εδώ σε επανάληψη το τελείωμα από τον ποδοσφαιριστή του Πανακροτηριακού, ο οποίος δέχεται και τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Είδατε πως πανηγύρισε και με τον Κοζάκη. Πάλι ο Πόρος σε μια από τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών των φιλοξενούμενων. Εδώ το σούτ από τον Πίλιο, η μπάλα θα περάσει out όμως. Νέα προσπάθεια από τα αριστερά, το γύρισμα προς τα έξω. Ένα σούτ λίγο έξω από το δεξί δοκάρι, δεν ανησυχεί ο Σιροκάκης και σε αυτή την περίπτωση. Βαθιά μπαλιά η οποία θα γίνει από την άμυνα για τον Γιάννη Δρακάκη. Αυτός θα καλύψει την μπάλα, θα προσπαθήσει να γυρίσει από το ύψος μεγάλης περιοχής. Ένα σούτ, ο Παπαδόπουλος μπλοκάρει σταθερά όμως την μπάλα. Νέα προσπάθεια πάλι, αυτή φορά για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έψαχναν τον γκολ, είναι η αλήθεια. Εδώ η ατομική ενέργεια, το σούτ, ο Σιροκάκης δεν έχει πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Μπάτζιο σε μια ακόμη προσπάθεια για τον Πανακροτηριακό με τον Δρακάκη. Ωραία, θα ελευθερωθεί αυτός, θα γυρίσει όμως και πάλι ο Παπαδόπουλος μπλοκάρει την μπάλα. Σε αυτό το σούτ από τον Γιάννη Δρακάκη, πίεση των ποδοσφαιριστών του Πανακροτηριακού, το κλέψιμο της μπάλας και ο Μπαδιεριτάκης θα βγάλει την ασίστ για τον Δρακάκη. Αυτός θα νικηθεί όμως πάλι από το δεξί πόδι του Παπαδόπουλου. Νέα τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Πανακροτηριακό, ο οποίος συνέχισε παρόλα αυτά να επιτίθεται. Ωραία η αλλαγή παιχνιδιού, πάλι με στόχο τον Γιάννη Δρακάκη. Αυτός αφού κοντρόλαρε, μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, έφερε την μπάλα στο δεξί και με μια βολίδα δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Έκανε το 5-0 για τον Πανακροτηριακό στον 23ο λεπτό από τον Γιάννη Δρακάκη, ο οποίος και αυτός βρίσκεται δρόμο για τα δίχτυα με αυτή τη βολίδα στον ουρανό των δικτύων για το 5ο γκολ της ομάδας του Πανακροτηριακού, ο οποίος εδώ θα χειροκροτήσει και τον κόσμο ο οποίος βρέθηκε στις κερκίδες και απόλαυσε ένα σπουδαίο μάτς και μια νίκη με 5-0 απέναντι στον Πόρο.